από τα γήπεδα ποδοσφαίρου στη διαδικτυακή διάδραση. Η Διεθνής Παιδική Διοργάνωση Ποδόσφαιρο για τη Φιλία έχει προσφέρει σε χιλιάδες παιδιά από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να γνωριστούν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Ο στόχος αυτού του προγράμματος που διοργανώνεται από την Gazprom είναι να φέρει κοντά τις νεότερες γενιές και να προάγει βασικές ανθρώπινες αξίες, ευαισθητοποιώντας τα παιδιά για σημαντικά ζητήματα του πλανήτη, όπως η ισότητα των φύλων στον αθλητισμό και το βιώσιμο μέλλον της γης. Η ένατη σεζόν του προγράμματος ξεκίνησε με το διαδικτυακό project «Μικρά βήματα για να σώσουμε τον πλανήτη μας». Συμμετείχαν νέοι από 200 χώρες που παρουσίασαν τις δικές τους ιδέες για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από βίντεο μικρής διάρκειας. Σήμερα, με αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, αντιλαμβανόμαστε τον αντίκτυπο που έχουμε στο περιβάλλον και πόσο το περιβάλλον είναι μεγάλο μέρος του κόσμου μας και της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα παιδιά είναι μικρά και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Θέλω να τους δείξω ότι κάνουν λάθος. Παρόλο που δεν είναι ένα μεγάλο βήμα, θεωρώ ότι τα μικρά βήματα έχουν σημασία σε αυτόν τον κόσμο, γιατί αυτά φέρνουν τη μεγάλη αλλαγή. Ήθελα να δείξω στους υπόλοιπους τι κάνω για το περιβάλλον, αλλά και να μάθω πράγματα από αυτούς. Η μόλυνση από τα πλαστικά, η σπατάλη του νερού, η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς είναι μερικά από τα θέματα που συζήτησαν παιδιά από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για περιβαλλοντικά ζητήματα. Μερικά, με τη βοήθεια των γονιών τους, έκαναν τα σπίτια τους πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Έχουμε ένα κομπόστ πλέον έξω. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία αντί για πλαστικές τσάντες. Έχουμε θέρμανση από γεωθερμική ενέργεια που ζεσταίνει το σπίτι. Οπότε δεν χρησιμοποιούμε πετρέλαιο. Κάνουμε ανακύκλωση και είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν μεγάλο κήπο. Καλλιεργούμε τα σκόρδα μας και έχουμε μηλιές. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε να αλλάξει η κατάσταση. Είμαστε η γενιά που έρχεται. Κάθε χρόνο τα παιδιά που παίρνουν μέρος στη διοργάνωση και στο παγκόσμιο διαδικτυακό πρωτάθλημα δίνουν στις ομάδες τους ονόματα ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Για παράδειγμα, φέτος είχαμε τις ομάδες Λευκός Ρινόκερος, Κινέζικος Αλιγάτορας, Σκοτεινός Καρχαρίας. Νικήτρια στέφτηκε φέτος η ομάδα Αργάλη, ο ρινό δηλαδή πρόβατο της Ασίας. Η διαδικτυακή οργάνωση έκανε μάλιστα ρεκόρ Γκίνες, καθώς είχε τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών σε εικονικό στάδιο. Το πρόγραμμα έχει ήδη δύο παγκόσμια ρεκόρ στην κατοχή του. Ένα για τις περισσότερες εθνικότητες σε ποδοσφαιρική προπόνηση και το δεύτερο για τους περισσότερους χρήστες σε ποδοσφαιρική βίντεο συνομιλία. Σύμφωνα με τον πρεσβευτή της διοργάνωσης Rich Williams, θα ακολουθήσουν και άλλα ρεκόρ. Το ποδόσφαιρο για τη Φιλία είναι μια κοινότητα. Στοχεύει να φέρνει κοντά τους ανθρώπους και τους βοηθά να παίρνουν κάτι μαζί τους από όσα έζησαν όταν ήταν όλοι μαζί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Ούτως ώστε να μην λένε μόνο περάσαμε υπέροχα κάνοντας όλα αυτά, αλλά και σπάσαμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ήρθαμε από διάφορες γωνιές του κόσμου και ως ομάδα κάναμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι ωραίο να γίνονται τέτοια πράγματα. Είναι ωραίο να τα προωθούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν σχέδια για μελλοντικά παγκόσμια ρεκόρ, γιατί προσφέρουν χαρά και δηλώνουν και κάτι, ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν μια ξεχωριστή εμπειρία. Με την υποστήριξη κορυφαίων διοργανώσεων όπως η UEFA, η FIFA και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, το ποδόσφαιρο για τη Φιλία είχε φέτος 16.000 συμμετέχοντες από 211 χώρες και περιοχές. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2013 έχει μέχρι σήμερα 6 εκατομμύρια υποστηρικτές. Στόχος του, το μήνυμα της ειρήνης και της ισότητας, να φτάσει παντού στον πλανήτη τα επόμενα χρόνια.